και η παρέμβαση και η συζήτηση με τους εργαζόμενους στις διοικητικές υπηρεσίες, στην μονάδα αποκάθαρσης και αλλού, αναδεικνύει ότι τα προβλήματα διωγγώνονται και από την έλλειψη υποδομών, από την έλλειψη σταθερής πλήρους εργασίας και συνολικά οι μισθοί να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες του συνόλου των υγειονομικών. Λέμε στους εργαζόμενους ότι υπάρχει λύση να απορρίψουν μια πολιτική από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η οποία διακηρυγμένα εξασφαλίζει ότι το επόμενο διάστημα όλο και λιγότερα θα, με βάση την ιεράρχηση, θα αφορούν την ανάγκη της κάλυψης, την κάλυψη της ανάγκης στην υγεία, και ότι θα τροφοδοτηθούν πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια είτε στους νατοικούς εξοπλισμούς, στα χρέη που δεν αφορούν τον λαό, στην χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, και δεν πρόκειται να πάρουν όλα αυτά τα απίστευτα, τα αμέτρητα δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάει το μεγάλο κεφάλαιο με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Το άμεσο είναι οι αγώνες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τους κομμουνιστές στο πλευρό τους, που ανάγκασε την κυβέρνηση σε έναν βαθμό να υποχωρήσει και να καλύψει τις ανάγκες σε καιρό πανδημίας. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα φέρει διλήμματα που ουσιαστικά θα τσακίσουν το επόμενο διάστημα και τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς, αλλά και τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών του λαού μας στην υγεία.